Έλα, πες την αλήθεια, γανάκτησες, πες. Δεν άντεχες άλλο, ρε φίλε, με τον Κόλκα, δεν άντεχες. Λοιπόν, με πήρε μόνο 2 μήνες. Έχουν φαγωθεί άλλοι σε λιγότερο χρόνο. Καλησπέρα σας. Μια μικρή αλλαγή. Εδώ είμαστε. Ντουέτο by Libero, εναλλακτικό ντουέτο σήμερα. Γιάννης Γιαννούλης φυσικά είναι εδώ. Νίκος Μοσχοβίτης είναι δίπλα του, αντί για Σταύρο Κόλκα. Ο Σταύρος είναι στην Κρήτη, εν όψη του αυριανού αγώνα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Και επειδή πλέον όσοι μετακινήστε από και προς Θεσσαλονίκη τελευταία με το αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε τι πίκρα υπάρχει με την. Με τα έργα που γίνονται εκεί και με τους διαδρόμους που δεν υπάρχουν και οι πτήσεις που έχουν αλλάξει και όλα αυτά, δεν το ρισκάρεις να πας ίδια μέρα. Πας από την προηγούμενη για να είσαι καλυμμένος. Και έτσι και ο Σταύρος πήγε από σήμερα. Και έτσι την εγωπή τη βγάζουμε σήμερα κανονικά με Γιάννη Γιαννούλη, δυο μας, να κάνουμε κανονική μπασκετική κουβέντα. Ναι. Ωραία, να μην συζητάμε ούτε ξέρω εγώ τι να πω τώρα, καμιά μπλούζα περίεργη που μπορεί να φοράει, που να είναι η τάδε. Ίδια με μένα. Ναι. Ξέρεις, μπαίνουμε μέσα, με κοιτάει, με κόβει. Ναι. Μετά από 2 εκπομπές. Ίδια. Πού βρήκες δεύτερο στο νούμερό σου? Δεν τον παίρνει νομίζω. Δεν υπάρχει αναλογία. Το ίδιο νούμερο φοράμε. Α, εντάξει. Γιατί okay. Εγώ είμαι στεγνός και αυτός πάνω, είναι φουσκόνη. Ναι, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10. Θα πούμε αρκετά και μπασκετικά. Θα ξεκινήσουμε και με μια ωραία κουβέντα για ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον event που υπάρχει στις 27 του μήνα. Στο Ιβανόφ θα έχουμε έναν συνομιλητή εξαιρετικό, νομίζω, και για το event να μας μιλήσει και για ΠΑΟΚ να μας μιλήσει και για όσα γίνονται στο μπάσκετ να μας μιλήσει. Εβδομάδα που ήταν γεμάτη. Εντάξει, γενικά τώρα, παρότι μεσολαβεί μια μικρή διακοπή για τις γιορτές, είναι full γεμάτο πρόγραμμα και Ευρωλίγκα έχει και την άλλη εβδομάδα έχει Ευρωλίγκα δύο παιχνίδια. Είναι η εποχή που έχει πολλά παιχνίδια. Και έτσι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Τον έχουμε. Λοιπόν, πες ποιον έχουμε στην ελληνική τηλεφωνική γραμμή. Εσύ νομίζω ότι μπορείς να τον παρουσιάσεις πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Είναι ο Γιώργος ο Μπαλογιάννης. Ο Μοϊκανός. Τζόρτζ, πού είσαι? Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Έλα, ακούγεται? Ναι, σας ακούω. Σας ακούω, ναι. Ωραία. Σας ακούω. Είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος έχει προπόνηση. Ξεκινήσαμε εδώ πέρα, Γιώργο, να πούμε για το παιχνίδι που διοργανώνουμε στις 27 του μηνός, ναι, στο Ιβανόφιο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι μεταξύ των συλλόγων η Λάμψη και η Φίλη του Πέτρου και γίνεται την Τετάρτη 27 του μήνα στις 7 στο Ιβανόφιο. Είναι ένα παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο οποίο, εντάξει, τώρα θα συμμετέχουν, ξεκινώντας από τον Γιάννη Γιαννούλη, Γιώργο, προφανώς, έτσι, τον πιο σημαντικό παίχτη όλων αυτών που συμμετέχουν. Και υποψήφιο MVP από τώρα. Και υποψήφιο MVP από τώρα. Θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι κάπως καλοί δίπλα στο Γιάννη τον Γιαννούλη, ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης, ο Ράζος Παπαδόπουλος, ο Ρετζιάς, ο Χατζιβρέτας, ο Μπάνο Πρέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, εσύ φυσικά, αλλά όλοι αυτοί δίπλα στο Γιάννη Γιαννούλη νομίζω ότι λίγα πράγματα μπορούν να πούνε. Καταρχήν να ευχηθώ στο Γιάννη για την καινούργια του ιδιότητα και προσπάθεια, καλή επιτυχία να είναι γερός, να τα καταφέρει όπως θα καταφέρει στο μπάσκετ, να είστε γεροί και εσείς και να έχετε γερό στο μάχη που θα τον υπομείνετε μαζί σας, να τον έχετε μαζί σας. Ευχαριστώ Μπαλό. Αυτός κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και έχετε μια εξαιρετική παρέα και αυτό βγαίνει προς τα έξω από την εκτίμηση που έχετε από τους ακροατές σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το event. Να διευκρινίσω ότι ο Γιάννης είναι μέλος από την πρώτη μέρα των φίλων του Πέτρου. Έχει πάρει μέρος σε όλες τις δράσεις έχουμε κάνει ως τώρα. Και φυσικά δεν θα έλειπε και από αυτό το event, έτσι. Mm-hmm. Για να διευκρινίσω λίγο αυτό που σχολιάσατε για τον Γιάννη. Και σίγουρα είναι μαζί με τα άλλα παιδιά, με τους άλλους συναθλητές μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αρρωγή σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε και οι δύο σύλλογοι, ειδικά με αυτή την εκδήλωση, που είναι για ένα σκοπό, για καλό σκοπό, από τη μία πλευρά να προβάλλουμε και τις δράσεις των δύο συλλόγων. Φυσικά η Λάμψη έχει μια 30ετή παρουσία στο χώρο της αλληλεγγύης και της βοήθειας στις κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στα παιδιά με νευροπλασματικές ασθένειες.
Και από την άλλη πλευρά, δικός μας ο σύλλογος, οι φίλοι του Πέτρου, ο οποίος σύλλογος είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος και μέσα από αθλητικές δράσεις και με τη συμμετοχή των παιδιών όπως είναι ο Γιάννης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη και ιδιαίτερα σε παιδιά με κρανιοκεφαλικές παθήσεις, εγκεφαλικές παθήσεις. Και φυσικά το φάσμα, φυσικά αυτό δεν μας αφήνει μόνο σε μονόπλευρες, έτσι να το πω, βοήθηση παιδιά. Όπου χρειαστεί και όπου υπάρχει ανάγκη, ο σύλλογος είναι εκεί. Εντάξει, γίνεται και όλα το παιχνίδι μέσα σε μέρες γιορτών. Εγώ νομίζω ότι και τα ονόματα που συμμετέχουν έχουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι παίχτες και του πρόσφατου παρελθόντος, περισσότερο του πρόσφατου παρελθόντος μάλλον, και λίγο του παλιότερου που μπορούν έτσι να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Και από ό,τι βλέπω, η τιμή είναι συμβολική για το εισιτήριο που είναι στα 5 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να βρεθεί στις 27 του μήνα έτσι στο Ιβανόφ, 7 η ώρα το απόγευμα, και να δει ένα παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί όλοι να μην είστε όπως σας θυμούνται οι περισσότεροι, όπως σας θυμόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πάρει μια γεύση από την παλιά. Εντάξει, είναι, όπως είπες, είναι ένα συμβολικό, και το παιχνίδι είναι συμβολικό. Η παρουσία είναι, μόνο η παρουσία αυτών των παιδιών, αυτών των αθλητών που μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τον μπάσκετ, μέσα από την καριέρα που έχουν κάνει, μικρή, μεγάλη, οποιοδήποτε, για μας δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Απλώς η παρουσία τους και μόνο επιβραβεύει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό ενώνει αυτή την κοινωνία και θα πρέπει να την ενώνει, γιατί περνάμε δύσκολες ώρες. Υπάρχουν οικογένειες που περνάνε δύσκολες ώρες και να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η παρουσία αυτών των ανθρώπων, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει. Γιώργο, εσύ παραμένεις στη Σύνδο, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εκεί στην ομάδα έχεις όλη την... πώς θα το πω τώρα, τη λέξη δεν μου έρχεται. Όλη την ευθύνη, τέλος πάντων, του συλλόγου, έτσι δεν είναι? Ευθύνη έχουμε όλοι μας. Απλώς είμαστε εκεί μία παρέα. Είμαστε φίλοι από παλιά. Μεγαλώσαμε μαζί και προσπαθούμε να, μέσα από το παιχνίδι του μπάσκετ και του βόλε φυσικά, γιατί είναι και το βόλε μέσα στο σύλλογο, μέσα από το παιχνίδι του μπάσκετ, τα παιδιά να διασκεδάσουν, να μάθουν να χαίρονται το παιχνίδι και φυσικά να μαθαίνουν και τα μυστικά των αθλημάτων αυτών. Προλαβαίνεις καθόλου ότι βλέπεις την ομάδα, το βλέπεις καθόλου τον ΠΑΟΚ? Την ομάδα τι κάνει, να έχουμε προπονήσεις εκείνες τις ώρες, να έχουμε παιχνίδια, παρακολουθώ. Ότι παρακολουθώ, βλέπω. Και έχω δηλαδή και την εικόνα, έχω μια μερική εικόνα από την ομάδα, την έχω δει σε 2-3 παιχνίδια. Κρατάς κάτι θετικό, κάτι αρνητικό, κάτι που σ' αρέσει, κάτι που δεν σ' αρέσει? Εντάξει, δεν έχει κάτι αρνητικό το οποίο θα κρατούσα. Έχει μόνο θετικά να κοιτάξουμε, γιατί υπάρχει το νεαρό της ηλικίας, υπάρχουν καινούργιοι παίχτες μέσα, υπάρχει καινούργιος προπονητής με καινούργια φιλοσοφία, υπάρχει ενέργεια μέσα, υπάρχει διάθεση από τα παιδιά όλα. Απλώς πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βλέπουμε πάντα τη θετική πλευρά. Και όπως λέω πάντα, και ο Γιάννης το ξέρει πολύ καλά αυτό, ότι στο τέλος κάνουμε ταμείο, στο τέλος βλέπουμε τι έχουμε, τι δώσαμε. Ξέρεις, έχει λίγο στρώσει η ομάδα, βλέπεις με μια αλλαγή παιχτών που, παίχτη που έπρεπε να γίνει, ξαφνικά η ομάδα βρήκε και χημεία, βρήκε και απ' όλα. Και παίζει και πιο ωραίο μπάσκετ τώρα τελευταία. Όχι τώρα τελευταία, εδώ και ένα μήνα. Σίγουρα, Γιάννη, χρόνο χρειαζόταν, και φυσικά πάντα μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική αλλαγή που να κάνει και τη διαφορά σε αυτό που πίστευε ο προπονητής ότι θα την έχει. 5 στα 6 παιχνίδια έχει. 5 στα 6. Ναι, αυτή ήταν, σταμάτησε ένα σερί 5 συνεχόμενων ετών. Εντάξει. Εντάξει, ναι, έπαιζε και μια ομάδα η οποία έχει φοβερή απόδοση σε όλη τη χρονιά, έτσι, και πέρσι και φέτος. Εντάξει, στάθηκε για ένα ημίχρονο, για 2 δεκάλεπτα. Αυτό είναι ένα θετικό σου στοιχείο. Έβαλες μια ομάδα που είναι καθαρά επιθετική, την κράτησε βέβαια κάπου χαμηλά, σε ένα σημείο.
Όσο άντεξε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, έβαλε 48 πόντους. Ναι. Ναι, και, ναι. Και όπως είπες και εσύ, το λένε όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα, όσοι είναι μέσα. Ο κόσμος δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει ότι ο χρόνος που λέτε και το τονίζουν όλοι γύρω-γύρω είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί και καινούργιο προπονητή έχει και πολλά καινούργια πρόσωπα. Και στο μυαλό των περισσότερων μπορεί να είναι ότι, OK, πήρες κάποιους παίκτες που μπορεί να είναι καλύτεροι από πέρσι στα χαρτιά, αλλά όλοι αυτοί για να γίνουν ομάδα και να βρουν χημεία μεταξύ τους δεν γίνεται από ένα παιχνίδι στο άλλο, νομίζω. Ναι, θέλει χρόνο όλο αυτό το σκηνικό. Ομάδα είναι αυτό, δεν είναι μόνο στον Σίγουρα. Αυτό είναι. Κοίταξε, η υπομονή είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο λείπει από τον Πάουξη, το φύλαθλο. Γιατί έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Και το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το πάρει απόφαση ο φύλαθλος, ότι θα πρέπει να επιτέλους αυτό το χαρακτηριστικό να το βάλει μέσα, την υπομονή δηλαδή, να τη βάλει μέσα στο πεζί του. Γιατί τα χρόνια αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Τα οποία η ομάδα είχε επιτυχίες και αυτό. Καλό είναι να τα έχουμε ως ένα συνοδοιπόρο, να τα έχουμε ως ένα δρόμο τον οποίο μπορούμε να χαράξουμε και να το διαβούμε, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε για να έχουμε καινούργιες επιτυχίες. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε συνέχεια ότι τι κάναμε παλιά. Πάει, πέρασαν αυτό. Αυτό πέρασε, ναι. Πέρασε. Εντάξει, μπορεί να το έχουμε ως παράδειγμα προς μίμηση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να φέρουμε καινούργιες επιτυχίες. Ναι, αυτό ναι, αλλά χωρίς υπομονή, επιμονή και εργατικότητα μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει αυτό, ρε παιδιά. Και ο Γιάννη το ξέρει καλύτερα από όλους, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν με πήρες την ομάδα σου φέτος. Κοίταξε, πάντα πιστεύω από την ώρα που βγήκες αυτό περίμενε να ρωτήσει. Ναι, έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, θα με συγχωρέσεις. Πάντα θα ήθελα να σε είχα εκτός από συμπαίκτη, να σε έχω και παίκτη ως προπονητής. Αλλά που ξέρεις, κρατάνε τα πόδια σου ακόμα, γεροί να είμαστε. Έχω μια τεσσάρα ακόμα, την έχω. 3 με 4 χρόνια εύκολα. Μακάρι. Μακάρι τα παιδιά που είναι δίπλα σου, και πιστεύω ότι έτσι γίνεται, να μαθαίνουν μέσα από τις εικόνες, μέσα από τις εμπειρίες που έχεις εσύ και που έχουν όλα τα παιδιά αυτά που παίζουν σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτές τις ομάδες. Αυτό πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών. Αυτό είναι, αυτό προσπαθούμε. Να μαθαίνουν τα παιδιά να τα βοηθάνε, γιατί χρειάζονται και τη βοήθεια. Σας βλέπουν ως πρότυπο, σας βλέπουν σε ένα ποιητή τον οποίο θα θέλανε να μοιάσουν και θα θέλανε να μάθουν από αυτό. Κοκκίνησα μπαλό. Έλα τώρα, εντάξει. Και είμαι και μελαχρινός. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Ωραία, να σας αφήσουμε, Γιώργο, να συνεχίσει την προπόνηση. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε 27 του μηνός. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στο Ιβανόφιο, στις 7. Βεβαίως, στις 7. Να είστε καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό το φιλικό έτσι που ετοιμάζεται, είναι ωραία πρωτοβουλία. Κάθε χρόνο το κάνουμε, να το πούμε εδώ, έχουν σχεδόν 4-5 χρόνια. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι και έτσι μέσα σε εκείνες τις μέρες των γιορτών, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κόσμο να πάει να δει παίχτες που τους έβλεπε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, αλλά θα είναι όλοι μαζεμένοι εκεί. Είναι αυτό που είπα πριν, πολύ λίγο σε μια άλλη ταχύτητα πια, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι θα είστε εκεί όλοι που έχετε προσφέρει έτσι διάφορες επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, λέω να πάμε σε διάλειμμα ξεκινώντας μετά την κουβέντα μας με τον Γιώργο Μπαλογιάννη. Στην πορεία θα πούμε περισσότερα και για ό,τι έγινε μεσοβδόμαδα, κυρίως στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λούντβιτσμπουργκ, και βέβαια να δούμε και τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ υποδέχει την ΑΕΚ. Είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Γενικότερα η όλη διαδικασία του αγώνα έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς, με αφορμή έτσι την αλλαγή του διαιτητή και το συγκεκριμένο που μπήκε. Τέλος πάντων, θα τα αναφέρουμε και αυτά. Αλλά θα προσπαθήσουμε με τον Γιάννη να μείνουμε κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί ειδικά το παιχνίδι της Τετάρτης, όσοι το παρακολούθησαν, είτε ήταν στο γήπεδο, είτε το είδαν από τηλεόραση και είχαν έτσι τη διάθεση να το δουν ως έναν αγώνα μπάσκετ και όχι απλά να κερδίσει η ομάδα μας. Νομίζω ότι από τους Γερμανούς, λάθος, από τη γερμανική ομάδα, γιατί οι Γερμανοί δεν ήταν, σωστά. Νομίζω είχαν δύο ή τρεις. Νομίζω δύο Γερμανούς είχαν, ναι. Είδε σίγουρα μια ομάδα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Ωραία ομάδα. Λοιπόν,
Μαζί μας είναι Ότο Καλογεράς στο ντουέτο. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητα αντικατάστασης. Ότο Καλογεράς είναι στη Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή 33 και στην Παλαιάχη Συμμαχική Ωρεοκάστρου στην Εσπερίνο 19, καθώς επίσης και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. 6-94-97 το τηλέφωνο επικοινωνίας και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Λοιπόν, υπάρχουν και τα σπα πριβέ. Ωραία. Στην Ιωάννη Κολέτη 24, 2-3-1-0-5-30-5-80 και ο Μαλιάς για χτενίσματα, κουρέματα, ξυρίσματα, όλα τα πάντα. Αντρικό barber shop. Μακρυγιάννη 46. Ωραία. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Και μπαίνει η εισαγωγή και λέω. Και ακούω το κλαρίνο μετά από πίσω. Και μου λένε εδώ πέρα, Σαλέας λέει, εντάξει, The Wind, είναι δυνατόν. Φίλε. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Άλλη μουσική είναι αυτή. Βέβαια. Μιλάμε για. Έχει ξανακούσει αυτό. Τι, εδώ μιλάμε τώρα για Buddha Bar κατάσταση με το κλαρίνο. Έτσι ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Ωραία πράγματα. Γιατί άκουσα που έλεγε Σαλέας έξω και λέω, όχι, θα μας έρθει τώρα κανένα. Κρίκι στο κεφάλι μέσα, αλλά εντάξει, καλό είναι αυτό. Όχι. Καλό είναι. Θα είναι τα όμορφα τα ήρεμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ντουέτο σήμερα με εναλλακτικό team. Γιάννης Γιαννούλης φυσικά εδώ. Νίκος Μοσχοβίτης δίπλα του Αντίγια Σταυροκόλκα που είναι στην Κρήτη. Ακούσαμε τον Γιώργο Μπαλογιάννη στο πρώτο έτσι κομμάτι της εκπομπής με αφορμή αυτό το φιλικό που θα γίνει 27 Σεπτεμβρίου. Δεκεμβρίου. Σεπτεμβρίου, καλά, ωραία. Δεκεμβρίου στο Ιβανόφιο. Έχει αφήσει το στίγμα του Κόλκα σε πέρα, δεν αφήνει τίποτα. Βέβαια. Και εγώ Σεπτέμβριο είμαι γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα γίνει ένα πολύ ωραίο φιλικό εκεί στις 7 το απόγευμα. Θα είναι πολύ σημαντικοί παίχτες εκεί. Και ο Γιάννης θα είναι, και ο Διαμαντίδης, και ο Αλβέρτης, και ο Μπάνε. Και διάφοροι άλλοι έτσι μεγάλοι παίχτες του παρελθόντος. Είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει. Πραγματικά. Ξέρεις, κόσμος να δούνε, να φωτογραφηθούν. Έτσι. Ήταν ωραίο σκηνικό. Θα είναι ωραίο σκηνικό. Και εμάς μας αρέσει αυτό να ξέρεις. Έτσι. Νομίζεις και εμείς παρακαλάμε να γίνονται τέτοια παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε αυτά που γίνανε μεσοβδόμαδα. Ο Γιάννης ήταν και στο γήπεδο την Τετάρτη μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στο γήπεδο και έσπασε το σερί, τον Νικηφόρο. Ναι, ήρθε η μαύρη γάτα. Ναι, εντάξει, δεν θέλουμε να τα λέμε αυτά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή για τον φίλο και συνάδελφο, ο οποίος από Τετάρτο πρωί που κατάλαβα κάτι μου είπε θα έρθω γήπεδο και τέτοια. Ήταν που ήταν το παιχνίδι, είχε αλλιώς βρώμα. Ναι. Εντάξει, ήταν λίγες οι πιθανότητες. Κοίταξε, μετά κλείδωσε με την παρουσία αυτά του. Τα παιχνίδια, πρώτον στο Champions League δεν πας για κάτι φοβερό. Ναι, σωστά. Σωστά. Για μένα αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να τα πηγαίνεις 200%. Mm-hmm. Πρέπει αυτά τα παιχνίδια τα χρησιμοποιείς. Να κάνεις διάφορα πράγματα, να κάποιες διάδες να βάζεις, τριάδες, παιχτών εννοώ, να αλλάξεις, να δοκιμάσεις κάποια πράγματα. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, κέρδισες, έχασες. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι τα δώσαν όλα mm-hmm. μέχρι το 30. Τόσο άντεξε η ομάδα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ βλέποντας το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λούντβισμπουργκ, πιο πολύ μου έκανε εντύπωση αυτό που έγινε στο πρώτο ημίχρονο παρά αυτό που έγινε στο δεύτερο. Δηλαδή, η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος απέναντι σε μια τέτοια ομάδα η οποία, ξαναλέω, ότι όποιος δεν έχει βγει το παιχνίδι και απλά έχει βγει το σκορ, λέει α, έχασα μια γερμανική ομάδα με στέλνοντα 20 πόντους, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι μια που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς έπαιζε. Το πώς άλλαζε παίχτες, το πώς παρότι έκανε διαρκώς αλλαγές, δεν έχανε ποτέ το ρυθμό της σε άμυνα επίθεση. Το πόσο ξύλο έριχνε στην άμυνα. Ναι. Το ξύλο δεν είναι απαραίτητα φάουλ. Όχι, έτσι όπως το λέμε. Έτσι, το ξύλο είναι να παίζεις σκληρά άμυνα. Και επίσης, όταν δεν είσαι τόσο πολύ ξύλο, δεν μπορεί να τα σφυρίξει όλα τα διαιτητές. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν τους σφυρίξανε πολλά φάουλ. Αλήθεια είναι αυτό. Αρκετά. Αλλά τι γινόταν να τα σφυρίξουν όλα. Απλά οι διαιτητές σε κάποια φάση εκνεύρισαν τον ΠΑΟΚ. Κυρίως εγώ νομίζω τον εκνεύρισαν γιατί. Τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, ας πούμε. Δεν τον εκνεύρισαν, τον εκνεύρισαν στο τέλος. Ναι, και εγώ έτσι, και εγώ έτσι λέω. Πίστεψε ο ΠΑΟΚ και όλοι ότι, κοίταξε, εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ, είμαστε κοντά στο σκορ, μπορούμε να το κερδίσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και εκεί άρχισε να αγχώνεται η ομάδα. Έτσι είναι. Εκεί φάνηκε η διαφορά, γιατί αυτή η ομάδα γερμανική ήταν 12 άτομα, 12 δεκαθλητές, δεν ήταν αθλητές. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή, ξέρεις τι μου θύμισε, το παλιό, το ισπανικό, το στυλ. Που φας καλά. Στα πρώτα χρόνια. Τα παλιά, ναι. Που, από το rebound βγάζανε εμφυδιασμό. Mm-hmm. Τότε
Δηλαδή, όχι στα ξεκινήματα, όταν ξεκίνησε η Εθνική Ισπανία που λες και εσύ, δηλαδή ξεκίνησε να παίρνει τους τίτλους, έτσι, δηλαδή ξεκίνησε να τα σαρώνει όλα, τότε όντως ήταν περίπου αυτό το πράγμα. Ναι, δεν στεναχωριόντουσαν οι που τρώγαν καλάθι. Ναι, ναι. Προσπαθούσαν στην άμυνα, έβγαινε, δεν έβγαινε, εντάξει, και όλες οι ομάδες, mm-hmm. δεν τελειώνει το σκορ 0-0 mm-hmm. ή ναι, 4-0, έτσι είναι. Θα το φάμε. Έχουν άλλη ψυχολογία οι Ισπανοί σε αυτό το θέμα. Πριν το παιχνίδι έχει κάνει στο σελίδο Champions League ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στη Ludwigsburg, το οποίο αφιέρωμα όμως είναι πολύ μπασκετικό, δηλαδή έχει βίντεο με ανάλυση μέσα το τι κάνει ο κάθε παίχτης, διάφορα έτσι συγκεκριμένα στατιστικά τα οποία διαβάζοντάς τα, εγώ πραγματικά γούρλωσα τα μάτια μου. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία στα 10 rebound που πηδάει τα αμυντικά παίρνει τα 7,5. Δηλαδή μιλάμε για νούμερα τρελά. Τρελά νούμερα. Στα 10 επιθετικά που πηδάει παίρνει 3,5-3,4. Και επειδή όπως είδες το παιχνίδι πιέζει πάρα πολύ σε όλο το γήπεδο, δηλαδή σίγουρα μετά από βολή πιέζει full court σε όλο μετά το γήπεδο μπάλα. Και νομίζω ότι το έκανε, ναι, μόνο μετά από καλάθι δηλαδή δεν γινόταν αυτό. Και σε αυτό το στατιστικό έβγαζε ότι είναι η πρώτη ομάδα παγκοσμίως η οποία κάνει ένα κλέψιμο ανά 4 άμυνες σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή στις 4 φορές που σε πιέζει σου κλέβει μία φορά την μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που σου λέω τα έβλεπα και ξέρεις, επειδή ήταν και στα αγγλικά, λέω ρε, εσύ, μήπως δεν το καταλαβαίνω εγώ καλά. Μήπως δεν. Ναι. Μήπως εγώ δεν κατάλαβα τι λέει. Και μετά το έβλεπα και το καταλάβαινα, λέω δεν μπορεί να είναι αυτά τα νούμερα. Δεν μπορεί να έχουν ισχύ. Έτσι, και όμως είναι έτσι. Κοίταξε, ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς και λίγο καλύτεροι, τους έχουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο καλύτερη ομάδα, ναι, αλλά τρέχουν και το καλύπτουν. Άμα παίξουμε μια ομάδα όπως είναι Ευρωλίγκας, καλή, Παναγό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, θα φάνε 30. Γιατί είχαν στιγμές επιθετικά που οι επιλογές σου ήταν αλλοπρόσαλες. Δεν ήταν καλές. Ναι. Δεν ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήταν, ο Πάκο, δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο ήταν απίστευτος. Ήταν ωραίος. Εντάξει. Άμυνες δεν πολύ παίζανε ούτε μια ομάδα ούτε η άλλη. Ας πούμε, η γερμανική ομάδα προσπαθούσε να κλέψει. Δεν κλέβεις. Όταν δεν κλέβεις, επειδή πας χαμηλά να την κλέψεις την μπάλα, είσαι εκτεθειμένος πίσω. Ναι. Δηλαδή πάντα είναι ένας παίκτης της επίθεσης παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε εμείς με υπομονή και με αυτό, αλλά αυτό 40 λεπτά δεν γινόταν. Δεν είναι και δεν το ελληνικό το και... στυλ για να έχεις εμπειρία από ναι, αυτό. Και επίσης αυτό για να το κάνεις, για να είσαι 40 λεπτά ανταγωνιστικός και να μπορείς να κοιτάς μια τέτοια ομάδα στα μάτια, θα πρέπει και σένα οι 10, 11, 12 που θα χρησιμοποιηθούν να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Του ΠΑΟΚ δεν ήταν. Έτσι. Παρότι δεν ξέρω αν συμφωνείς, εγώ θεωρώ ότι για το επίπεδό του το ρόστερ που έχει για την Ελλάδα είναι μια χαρά. Τώρα που είναι υγιείς όλοι. Ναι, ναι. Το ρόστερ του είναι και γεμάτο και σε ένα καλό επίπεδο για το δρόμο που είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ακόμα και ΑΕΚ θα σου πω εγώ. Αλλά για εκεί που είναι και το ρόστερ που είναι γεμάτο και καλό. Απλά σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πήρε από τους ξένους του σύνολο 11 πόντους, θυμάμαι, 12 κάπου τόσο. Δεν γινόταν να ακολουθήσεις μόνο με τον Μαργαρίτη, μόνο με το Κατσίβελε μέχρι ένα σημείο. Θα έπρεπε να βρεις έτσι και κάποιους πόντους, πώς να το πω. Ναι, ξέρεις, μέσα από ατομική ενέργεια, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια παιχνίδια. Κάτι, οποία... κοίταξε, αυτοί κάναν σκάουτινγκ. Mm-hmm. Οι Γερμανοί ξέραν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκόρ, δηλαδή ένα που θα βάλει 20 πόντους. Με τον Γκος τώρα είδαν ότι πάει να γίνει αυτός. Και είδες που βγαίναν όλοι οι παγίδες, δηλαδή τον μαρκάραν, τον υπερμαρκάραν. Δεν θυμάμαι κανένα σούτ να έβαλε ένα στο ξεκίνημα. Ένα αυτό. Και όλα τα άλλα που πήρε, τα πήρε σκοτωμένα. Δηλαδή τα πήρε με άτομο, με χέρι επάνω του. Ναι, δεν ήταν κανένα σούτ ελεύθερο από αυτά που πήρε. Και νομίζω ότι ο Γκος, εντάξει, το είπε και όλος ο άνθρωπος και φαίνεται. Έτσι, δεν είναι στο 100%. Και όταν το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, άμα είσαι. Χωρίς ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τον Νοέμβριο. Κοίταξε, και 100% να ήταν mm-hmm. η συγκεκριμένη ομάδα συμφωνώ, θα τον έκλεινε. Συμφωνώ. Και έπρεπε να μοιράσει το παιχνίδι το οποίο το έκανε. Mm-hmm. Και ναι, τα σούτ που μπορούσε, πήρε, το έκανε. Το έκανε. Δεν έβγαινε από τα screen και boom κατευθείαν. Ναι. Γιατί πάντα είχε αμυντικό απάνω του. Mm-hmm. Οπότε το άνοιξε το παιχνίδι. Εντάξει, κάποια στιγμή θέλει και αυτό να σκοράρει. Καλά, βέβαια. Λέει, με φέρανε τώρα για να σκοράρω. Δεν με φέρανε για να παίξω άμυνα. Mm-hmm. Ναι. Απλώς το μαρκάραν πολύ καλά. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως. Εντάξει, τώρα αυτό το παιχνίδι, εγώ ξαναλέω ότι δεν είναι κριτήριο για τον ΠΑΟΚ. Είναι όχι, άλλη και ομάδα και αυτή εντελώς. Και δεν χρειάζεται, να μείνουμε ακριβώς. Σε αυτό το παιχνίδι. Και δεν χρειάζεται κανένας και μέσα από την ομάδα να μείνει, γιατί πραγματικά είναι εντελώς διαφορετικός ο αντίπαλος, άλλου επίπεδου. Και το ότι έχασε 20 πόντους
Να σου πω κάτι. Προσωπικά δεν μου λέει είναι, κάτι. Όχι, είναι άσχημο. Γιατί τα τελευταία 5 λεπτά έχασε 20 πόντους. Ναι. Τελευταία ναι. 4 λεπτά κιόλας, έτσι που θυμάμαι που είδα τον πίνακα. Ήταν στους 5-6 πόντους. Mm-hmm. Εκεί, να σου πω και κάτι άλλο που ας πούμε δεν πρέπει να ξεφεύγουν έτσι τα παιχνίδια. Και στο Champions League, δηλαδή δεν πιστεύω οι αρχιδιαιτητές, πώς σου λένε αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να καλύπτουν λίγο και την. Τον πιο αδύναμο. Τον πιο αδύναμο. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να τελειώσει αυτό το match 10-12 πόντους. Εκεί ήταν η διαφορά. Ναι. Δεν ήταν 20. Δηλαδή το να μην δίνεις τώρα 3 σφύριγματα. Να ματιάζεις ένα παίχτη. Δηλαδή τώρα είδαμε το Μαργαρίτη. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να του πιάσει από το λαιμό. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο σπάσιμο νεύρων. Ναι. Έβγαινε 3 φάουλ. Το ένα πίσω από το άλλο. Μπαίνει μέσα. Βγήκε από το παιχνίδι. Το φάουλ κατευθείαν. Μπαίνει μέσα. Τον κάνει backscreen που θυμάμαι στο κέντρο. Δεν κουνιέται. Δεν είναι να πεις ότι έβγαλε το χέρι του, ας πούμε. Ότι... Τον μάτιασε ο διαιτής. Αυτό ναι. είναι, ξέρεις, κάτι τον είπε και τον κράτησε ο άλλος. Ναι, και τον έβγαλε εκτός αγώνα. Δεν το κάνεις αυτό. Δηλαδή, άμα δεις την Ευρωλίγα, παίζουν άλλη διαιτησία. Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχουν τίθεται... οι διαφορές 30 πόντων. Ναι, και δεν τίθεται... Ξεφτύλα, θέμα, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης της διαιτησίας. Καταρχάς, και από πέρσι, αν την παρακολουθείς τη διοργάνωση, καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο της διαιτησίας είναι πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο της διαιτησίας. Και δεν είναι τώρα αυτό. Έπρεπε. Δεν μπορεί να έχει τέτοια διαφορά. Ναι. Ναι. Τι νομίζει, οι διαιτητές δεν ξέρουν, τα πάντα ξέρουν. Ναι, προφανώς. Σκάουτινγκ, το ένα το άλλο, μα τα ξέρουν, τα γνωρίζουν αυτά. Βλέπεις, παίζεις ένα γήπεδο, ξέρεις ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ξέρεις την ιστορία του έτσι, ελάχιστα. Λίγο στο ίντερνετ, άμα μπεις, βλέπεις. Mm-hmm. Ξαφνικά εκεί που είναι ήσυχο το γήπεδο, κατεβήκαν όλοι κάτω. Αρχίζαν φωνάζαν, βρίζαν. Και αυτοί επιμένανε οι διαιτητές. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσε τώρα να κάνει δύο σφυρίγματα γαργάρα. Έτσι απλά πράγματα. Γαργάρα, τώρα το ακούει κάποιος, γαργάρα τα λέμε τώρα επειδή είναι, okay. το λέει μπασκετικά ο Γιάννης, αλλά είναι, δηλαδή το κάνουν πολλοί διαιτητές, δεν είναι ότι είναι κάτι. Δηλαδή ένας διαιτητής που καταλαβαίνει τι γίνεται, ωραία, αφήνει μια διαφάση γιατί κιόλας δεν αλλάζει το ναι, αποτέλεσμα. Είναι μπροστά οι Γερμανοί 10-12 πόντους. Τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν θα αλλάξει. Βλέπεις ότι ναι. δεν έχουν υδρώσει. Και οι δικοί μας είναι έχουν λακεί στα μάτια τους μέχρι κάτω. Ακριβώς έτσι. Να σου πω κάτι. Βγαίνανε τρεις, έμπαιναν τρεις, δηλαδή κάτι απίστευτο. Και ήταν όλοι ίδιο, ίδιο στυλ, ίδιο επίπεδο. Το μοναδικό σημείο που άφησε μια πεντάδα 3,5 με 4 λεπτά μέσα ο Αμερικανός προπονητής τους ήταν στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Και πάλι εκεί, μετά από 3,5-4 λεπτά, έβγαλε ή 3 ή 4 παίχτες. Ναι, έξω όλους μαζί. Τρεις. Και έβαλε άλλους. Έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερος ο αντίπαλος. Πολύ ιδιαίτερος γενικά, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ περίεργη ομάδα για να την αντιμετωπίσεις. Σίγουρα και αυτό που λέει και ο Γιάννης έχει δίκιο. Δηλαδή όταν χάνεις 20 πόντους σίγουρα σου μένει ρε παιδί μου. Δηλαδή γιατί προσπαθείς, σκίζεσαι, ξέρεις ότι παίζεις με ένα καλύτερο αντίπαλο, κουράζεσαι και το 20 σου μένει. Είναι η αλήθεια αυτό. Κοίταξε, ήταν πώς λέμε τζάμπα κούραση. Ναι, τζάμπα ναι. ξενύχτη, πώς το λέμε. Τζάμπα ξενύχτη και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Παίζουμε τώρα ένα φοβερό, σπουδαίο παιχνίδι αύριο με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Δεν χάνεις 20 πόντους μέσα στην έδρα σου και πας να παίξεις με την ΑΕΚ. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι, γι' αυτό έτσι υπάρχει αυτή η ξυνήλα που είναι... μας έμεινε. Τώρα σε ρωτάω με τη δική σου εμπειρία μέσα στο ναι. παιχνίδι. Εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα μάτς αύριο, στο οποίο αν δεν σου πάει στην αρχή, το δεν σου πάει εννοώ βγάζεις 3 ελεύθερα σου να βάλεις τα 2. Εγώ σου ότι βγάζεις 3 και τα χάνεις και τα 3. Σου πάει λίγο και ο αντίπαλος βρίσκει τον τρόπο να σε χτυπήσει στην επίθεση. Αν λοιπόν από το ξεκίνημα δεν το έχεις το μάτς εκεί που θέλεις, όσο περνάει ο χρόνος σε αγχώνει. Βέβαια. Τι... Εννοείται αυτό. Αλλά κοίταξε, είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Mm-hmm. Η ΑΕΚ παίζει σετ. Δηλαδή παίζει ναι, μεγάλες επιθέσεις, δεν τρέχει, δεν κάνει και αυτό ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αθλητική ομάδα. Μπορεί να έχει αθλητικούς παίκτες, αλλά δεν είναι ομάδα που τρεχαντήρια, που mm-hmm. τρέχουν, κάνουν ράουν όπως είναι οι Γερμανοί. Ναι. Ελπίζω να είναι καλό παιχνίδι, ξέρεις, να είναι κλειστό, όχι κλειστό, να έχει πολλούς πόντους, να είναι ανοιχτό παιχνίδι, αλλά να είναι κοντά. Ναι. Για να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τους κρατήσει χαμηλά. Mm-hmm. Πρέπει να κρατήσει χαμηλά την ΑΕΚ, δηλαδή 60-65 πόντους, για να μπορέσει να κερδίσει το τέλος. Τον τελευταίο καιρό, εδώ και ένα μήνα που έχει βελτιωθεί η εικόνα του και έτσι πλέον έχει και μια πλήρη ομάδα με όλους τους παίχτες, έχει κάποια σημεία στο παίχτη, θα τα έχεις παρατηρήσει και εσύ. Έχει κάποια δίλεπτα, τρίλεπτα
που είναι πολύ επιθετικό στην άμυνά του και μέσα από αυτό το πράγμα βρίσκει ευνηδιασμούς, μπορεί να ανοίξει λίγο και το γήπεδο, αλλά έχει και κάποια άλλα σημεία τα οποία ακόμα φυσικά και τα ψάχνει για να τα βελτιώσει, που στην επίθεση ζορίζεται πάρα πολύ. Και όταν λέω ζορίζεται, δεν είναι ότι χάνει κάποια ελεύθερα σουτ, ζορίζεται και να τα βρει, ζορίζεται γενικά να δημιουργήσει καλά. Εντάξει, αυτό είναι, με αυτό λέμε, αυτή είναι η χημεία. Mm-hmm. Δηλαδή, το Μάιο όλα αυτά είναι αυτόματα. Σωστή. Γιατί τα έχουν κάνει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές στην προπόνηση, ναι, και στους αγώνες. Τα 2 λεπτά, 3 λεπτά στην άμυνα είναι ποιοι παίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα έχεις αμυντική πεντάδα μέσα, άμα έχεις επιθετική ομάδα στην πεντάδα, δηλαδή μετράνε όλα. Γι' αυτό βλέπεις ότι καλύτερα παίζουν όταν είναι οι δύο βασικοί και βγαίνουν οι δύο βασικοί σέντρα, ας πούμε, υψηλοί και μπαίνουν οι δύο αναπληρωματικοί. Γιατί στην προπόνηση συνεργάζονται. Ναι, ναι. Όταν παίζει ο βασικό τεσσάρι με τον αναπληρωματικό πεντάρι και επειδή έχουν συνηθίσει να μην παίζουν μαζί. Mm-hmm, mm-hmm. Ξέρεις, κάποιοι, και αυτό δεν αλλάζεται κάθε φορά. Δεν μπορεί να γίνονται όλες οι αλλαγές όπως ακριβώς τις θέλουμε. Ναι, και εγώ νομίζω ότι... λέει τώρα, ας πούμε, ο Τίμος έχει στείλει ένα μήνυμα φίλος και λέει: εδώ και κάποιους αγώνες είναι 30 Κατσίβελης, Κόνιας, Χαλαπόπουλος που παίζουν φοβερό μπάσκετ και αν μείνουν 2 σεζόν αυτοί οι παίχτες μαζί θα αφήσουν εποχή, λέει ο Τίμος. Κοίταξε, ο Χαλαπόπουλος, Τίμο, ακόμα σίγουρα έχει δρόμο για να τον δούμε καλά. Το ότι προχθές έπαιξε. Προχθές σίγουρα έπαιξε 18 με 20 λεπτά. Χαλαπόπουλος. Ναι, δεν έχω μπροστά μου όλο. Έπαιξε σε όλη την τρίτη περίοδο. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι 20. Μπορεί να είναι σίγουρα πάνω από 12-13. Κάπου εκεί είναι η συμμετοχή, ναι, του. Αν σκεφτούμε ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία, μπαίνει τώρα σιγά-σιγά. Είναι σημαντικό το ότι μπήκε και εκτός από αυτό πήρε κάποιες πρωτοβουλίες στο τέλος του ημιχρόνου, έδωσε κάποιους πόντους. Αυτά τα οποία τον θέλει ο Παθαδούρο, αλλά έχει δρόμο, ναι, σίγουρα. Ο Χαραλαμπόπουλος, τώρα έτσι να μιλήσουμε λίγο για το παιδί αυτό, είναι πρώτον είναι πολύ καλός παίχτης. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες είναι να παίρνει την μπάλα και να οδηγάει αυτός. Όχι να περιμένει, δηλαδή όπως έπαιζε τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν μπορούσε να σουτάρουν οι άλλοι και μόλις του έμεινε η μπάλα στα χέρια, τότε σούτερνε. Ναι. Εμείς τον θέλουμε για άλλο πράγμα. 2 φορές μπήκε στο post, μία κέρδισε φάουλ, μία έβαλε καλάθι. Ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό θέλει η ομάδα. Πρέπει και αυτός. Αυτό έρχεται με. Με κουβέντα ή έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό είναι και με, τα δύο μαζί. Με εντολή. Πρέπει να τον δώσει εντολή ο προπονητής, mm-hmm, και να πει: παιδιά, παίζουμε τώρα το 4, καινούριο σύστημα. Okay. Για τον Χαραλαμπόπουλο. Τέλος. Παίζει το 4, πρέπει να ξέρουν όλοι οι άλλοι ότι η μπάλα θα πάει σε αυτόν και αυτός αποφασίσει. Ή θα, ναι, σουτάρει ή θα πασάρει. Ναι. Και να κόψει λίγο την μπάσα. Γιατί χρειαζόμαστε σκορ. Mm-hmm. Τώρα τα καλάθια που έβαλε προθές ήταν πάλι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πρέπει και αυτός να αρχίσει να το πιστεύει. Δηλαδή πρέπει να θυμηθεί. Πώς παίζει με τους έφηβους, η Ελπίδων τι είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή πώς, ναι, παίζει εκεί, αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να μοιράζει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι με αυτή την αλλαγή έτσι εδώ και ένα μήνα με τους Έλληνες που έχουν πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και περισσότερες έτσι... Είναι πιο πολύ μέσα στην επίθεση. Πρωτοβουλίες, ναι. Νομίζω ότι και καλύτερα λειτουργεί η ομάδα. Απλά τώρα που μιλάμε, σε αυτό το διάστημα, δηλαδή έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια, παίρνοντας κάποιες συνεχόμενες νίκες, γιατί είχε ξεκινήσει άσχημα και ήθελε νίκες για να αλλάξει και η ψυχολογία της. Τώρα όμως και με τη Ludwigsburg που έπαιξε Τετάρτη, αύριο παίζει με την ΑΕΚ, μετά παίζει στην Τουρκία με την Gaziantep και κλείνει ο χρόνος με παιχνίδι μέσα στο Λαύριο, το οποίο Λαύριο φέτος ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τα πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι μια σειρά αγώνων που έτσι μπορεί να τσεκάρει πού βρίσκεται για τη δεδομένη εποχή, γιατί αντιμετωπίζει καλούς αντιπάλους. Έτσι. Και για μένα, στο αυριανό παιχνίδι, πάω μπαίνει ως outsider κοντρα στην ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια, ναι, ομάδα εννοείται οποία αυτό. Και μεγαλύτερο μπάσκετ. Και πολλές επιλογές έχει. Ενώ αυτό που σου είπα ότι πρέπει να έχει κοντά στο σκορ, χαμηλό σκορ την ΑΕΚ, έτσι, mm-hmm, κάναμε όταν έπαιζα εγώ, ναι, στα εκτός έδρας. Όταν ήθελαμε να κλέψουμε παιχνίδι, να κερδίσουμε παιχνίδι εκτός έδρας, mm-hmm, βάζαμε στόχο τους 50 πόντους. Ναι. Δηλαδή έμπαινε μέσα ο προπονητής και λέει: άμα φάμε πάνω πριν, θα σας δω, ξέρεις, 50 πόντους, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Και τελευταία 2 λεπτά θα το πολεμήσουμε στον πόντο. Εκεί μετά το πας στην εκείνη η λεπτομέρεια. Μετά ένα σουτ που θα βάλεις, ένα που θα βάλει ο άλλος, αυτό έτσι. Ένα μεγάλο σουτ, ποιος θα το βάλει. Ακριβώς. Και χάνεις και με 1-2 πόντους ή κερδίζεις με 1-2 πόντους. Δεν τρέχει και τίποτα, ξέρεις.
πας δυνατά για το επόμενο. Δηλαδή κάτι στεναχωριέσαι, γιατί λες πω χάσαμε δύο πόντους. Άμα έβαζα μία βολή που έχασα στο 25, άμα έχασα ένα δίποντο που έπρεπε ή ένα rebound, ξέρεις, είναι άλλη ψυχολογία. Γιάννη, μια και λέμε για ψυχολογία. Η ΑΕΚ έρχεται με καινούργιο προπονητή. Σε ρωτάω γιατί συνήθως όταν αλλάζει ένας προπονητής. Πρώτος μου προπονητής, σωστά. Ναι, σωστά. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, αμέσως εσύ έρχεται και ένα. Δεν ξέρω, είναι. Η ψυχολογία μέσα στην ομάδα. Είναι... Όχι, όχι. Τι αλλάζει έτσι και μπορεί να σε βοηθήσει να έρθει η νίκη. Γιατί η ΑΕΚ έκανε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Πρώτον, μπορεί... ο Σάγκοτα δεν είναι καινούριος. Γιατί αυτός είναι ο GM. Αυτός, ναι, okay, να το πούμε αυτό. Σωστά, δηλαδή να το ξέρουν ότι είναι τρία χρόνια στην ομάδα. Ναι. Δεν ήρθε από τώρα. Άλλο πώς. Ναι. Απλώς όταν αλλάζει ο προπονητής, ξαφνικά στην πρώτη προπόνηση. Πέφτουν μπουνιές. NBA. NBA. Δηλαδή, τι να σου πω, να βλέπεις κάτι χοντρούς να κάνουν σπριν. Άλλος να μην φτάνει να καρφώσει, να καρφώνουμε τα δύο. Κάτι άμυνες, χετζάουν μέχρι το κέντρο. Και από μόνο του και η ψυχολογία. Γιατί για να φύγει ο προπονητής, κάτι στραβό ήταν. Ναι, προφανώς. Γιατί έχει ζήτες ή κάτι έγινε τσακωμούς ή δεν ξέρω τι. Και 9 στα 10, γιατί εντάξει, δεν πάντα αυτό. Δεν είναι, αλλιώς αλλάζαν κάθε εβδομάδα, αλλάζαν προπονητές για να μην χάνει κανένας. Σωστά. Αλλά πιστεύω 80% με 90% είναι πάντα κάνεις μια σπουδαία νίκη. Ναι. Και αλλάζει και όλο το στυλ. Έκανε και με τον Ολυμπιακό και έκανε και μεσοβδόμα με την Εστουντιάδη. Ναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν αλλάζουν ούτε τα συστήματα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Απλώς είναι όλη η διάθεση, η ψυχολογία, η να αποδείξεις των καινούριων ότι έπαιζα 5 λεπτά μεσόωρο, αξίζω 15, δεν με γούσταρε. Ξέρεις, μέσα αυτό στο μυαλό όλων. Ναι. Και αυτό πετυχαίνεις. Δηλαδή και η διοίκηση όταν αλλάζει τον προπονητή ξέρει ότι στοχεύει. Σε πρώτη φάση σίγουρα κάτι θα αλλάξει και θα έρθει και κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα μακροπρόθεσμα είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Στο ρωτάω γιατί η ΑΕΚ έκανε τις δύο νίκες τώρα με τον Ολυμπιακό και την Εστουντιάντες. Αλλά από το ξεκίνημα της σεζόν πέραν κάποιων έτσι διαλύσεων που είχε, δηλαδή που νίκησε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Που νίξε τη Βενέτσια μέσα στην Ιταλία, πρωταθλήτρια της Ιταλίας, έτσι. Και έχασε στον Κολοσσό. Έχασε στον Κολοσσό, έχασε στο Λαύριο, έχασε εύκολα. Από τον Άρη στο Παλέ. Και γενικότερα, όσοι την έχουν παρακολουθήσει και έχουν δει 2-3 παιχνίδια, όντως είχε αγωνιστικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έπαιζε καλά. Έτσι. Όχι ότι τώρα στα δύο παιχνίδια αυτά άλλαξε κάτι πολύ σημαντικά στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά πήρε δύο μεγάλες νίκες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί ναι, μεν έχει πάρει ψυχολογία, αλλά επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή όχι, οι ίδιοι προπονητές δεν λένε τίποτα. Ναι. Ξέρεις, δεν λένε, έλα να βάλουμε ένα καινούριο σύστημα. Ακριβώς. Γιατί πρώτον θα τρακάρουν μεταξύ μου, ξέρεις, δηλαδή θα μπερδευτούν. Σωστά. Και δεν θέλει να εκτεθεί και ο προπονητής. Και άμα δεις, ποτέ δεν είναι τόσο ζωντανή στον πάγκο. Να είναι και καλυμμένοι ότι παιδιά δεν τους διάλεξα εγώ. Άμα χάσει, θα βγει να πει δεν τους διάλεξα εγώ τους παίκτες. Ξέρεις, υπάρχει δικαιολογία αυτή. Μην τα παίρνουν οι προπονητές ότι είναι. Οπότε για αύριο λες χαμηλά ο ρυθμός. Χαμηλά όσο γίνεται πιο μεγάλες επιθέσεις. Κοίταξε, το καλό για τον ΠΑΟΚ ποιο είναι. Ότι η ΑΕΚ τώρα θα έρθει με πολύ ψηλά τον Αμανέ. Ναι. Κερδίσαμε Ολυμπιακό, κερδίσαμε στην Ευρώπη. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχασε 20. Ξέρεις, θα είναι πολύ... Αλλιώς θα ήταν αν είχε άλλες δύο ήττες πάνω της. Θα ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένη. Έπρεπε, ναι, σίγουρα. Θα μπαίνανε μέσα πολύ πιο συγκεντρωμένη, ναι. Κοίταξε, καλό για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Εντάξει, και η ΑΕΚ δεν είναι μια σταθερή ομάδα. Όχι, αυτό που είπες όχι, και εσύ δεν είναι σταθερή ομάδα. Δεν ξέρει, δηλαδή είναι λότο. Ενώ έχει, νομίζω, το ρόστερ που διαθέτει κάτω από τους δύο είναι πολύ καλό. Καλά, αφού έχει και γενικότερα και για το, βέβαια, και γενικότερα και για το Champions League, στο οποίο συμμετέχει το ρόστερ της είναι πολύ καλό επίπεδο, είναι ομάδα που έχει πράγματα. Δεν έπρεπε να έχει ήττα μέχρι στιγμής, ειδικά στο Champions League. Ναι, στο... συμφωνώ. Εντάξει, έχει πολύ απαιτητικό όμιλο. Δηλαδή, οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει είναι καλές, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι για να είναι 8η αγωνιστική να πρέπει να κερδίσει μέσα στην Ισπανία για να είναι μέσα στο κόλπο της πρόκρισης. Όχι να είναι πρώτη. Ναι, αυτό σου λέω, έτσι. Ότι δεν είναι. Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, το αυριανό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ένα αγωνιστική είναι. Σημαντικό είναι, πρέπει νίκες θέλει η ομάδα. Ακριβώς. Δεν είναι πιο πολύ. Κοίταξε, με χάλια ξεκίνημα και η ομάδα είναι στη μέση. Δηλαδή, αν έχει δύο νίκες ακόμα, θα ήταν τρίτος. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, δεν έχει και η Ελλάδα να δείξει και τίποτα άλλο.
Ναι. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πρώτη ώρα μαζί μας ήταν φυσικά ο Ότο Καλογεράς, το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, Φανοποιείο, Βαφείο, Ανταλλακτικά, Σέρβις. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στη στροφή Τριανδρία. Σε Σπερίνο 19 στην παλαιά συμμαχή Ωραιοκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών στη Θέρμη. 23 16 94 97 το τηλέφωνο επικοινωνία και στο autocalogeras.gr μπαίνετε για να δείτε όλες τις προσφορές για το συνεργείο αυτοκινήτων. Έχουμε και το Spa Privé. Ιωάννη Κολέτη 24 δίπλα από το One Salonica με χαμάμ, σάουνα και τζακούζι, μασάζ, τα πάντα. Και μαλλιά. Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Ξεκινάει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Γενικά έχει γεμάτη αγωνιστική και το ΣΣΚΑ Μακάμπι γίνεται ματσάρα. Παρότι έχει πολύ χρόνο ακόμα, περίπου 5 λεπτά, είναι στο 81-72 το παιχνίδι εδώ που έχουμε εικόνα. Σε λίγο θα δούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τα Αρμάνι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ντουέτο. Γιάννης Γιαννούλης και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά μέσω social media κάνουμε κουβέντα. Ο φίλος μας ο Τίμος πριν έστειλε ένα μήνυμα. Το κάναμε εδώ πέρα μια κουβεντούλα για τους μικρούς τους Έλληνες του ΠΑΟΚ. Τι μικρούς, εντάξει, δεν είναι μικροί πλέον. Τα παιδιά. Άντρες. Μεγάλοι άντρες είναι. Λοιπόν, ξεκίνησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μόλις με την Αρμάνι Μιλάνο. Το πρώτο καλάθι το πέτυχε ο Θεόδωρ. Κάτσε λίγο να δούμε τι έχουν γίνει. Τα άλλα παιχνίδια που ήταν σε εξέλιξη, αν τελείωσε το ΤΣΣΚΑ Μακάμπι, από ό,τι βλέπω, εντάξει, δεν τελείωσε. Τυπικά, αλλά ουσιαστικά έχει τελειώσει γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι δύο λεπτά πριν το τέλος, 90-79 μπροστά στο σκορ. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι. Σε λίγο ξεκινάει και το Βαλένθια Ερυθρός Αστέρας. Ο Ολυμπιακός έχασε χθες από την Μπάμπερκ. Πολύ κουβέντα για αυτό το παιχνίδι χθες και για το τι έγινε με τον Αγραβάνι. Με τον Αγραβάνι έχει γίνει ένα σκηνικό πολύ περίεργο. Σήμερα ανακοινώθηκε, ή μάλλον όχι, χθες πριν το παιχνίδι ανακοινώθηκε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Ναι. Αλλά εδώ και περίπου 15-20 μέρες, παρότι δεν έπαιζε, έβγαινε ότι είχε κάτι άλλο, πιο χαλαρό. Έπαιξε με τον Κόρυβο, προφανώς με αυτό το πρόβλημα, για περίπου 6-7 λεπτά. Και ανακοινώθηκε ότι τελικά έχει ρίξει χιαστόν και μένει για πολύ καιρό έξω. Ναι, δεν το πήραν χαμπάρι. Τι, πώς έγινε αυτό? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ από ό,τι διάβασα, αυτό τώρα ανακοινώθηκε. Αλλά προφανώς τις προηγούμενες μέρες το τι λεγόταν από πλευράς Ολυμπιακού ήταν λίγο... Δεν έβγαινε προς τα έξω αυτό που ίσχυε πραγματικά. Γιατί άμα ο άνθρωπος τώρα εδώ και 15-20 μέρες είχε ταλαιπωρηθεί, ήταν εκτός από παιχνίδια, έπαιξε λίγο με τον Κόρυβο και τελικά μετά από αυτό το μάτς ανακοινώθηκε ότι έχει τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, μάλλον έχει γίνει λάθος και από το ιατρικό team. Εκτός είναι... και αν δεν τον βγάζαν προς τα έξω. Αν είναι σκότωμα, δεν ναι, είναι... Αν είναι λάθος του ιατρικού team, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί μιλάμε για έναν τραυματισμό τώρα, και πολύ δεν σοβαρό. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, δε, είναι απίστευτο. Ναι, και σε αυτό το επίπεδο. Να σου πω κάτι, έκανε αξονική, έκανε μαγνητική, όλα αυτά τα έκανε. Ακριβώς. Δεν το είδανε, αποκλείδαμε, δεν το είδανε. Να μην το βγάλανε προς τα έξω, πάλι δεν υπάρχει λόγος. Μα δεν γιατί να μην το βγάλει προς τα έξω. Ρεξιχιαστών. Άμα έχει πάθει και πράγμα άνθρωπο. Ρεξιχιαστών, τίποτα. Την εγχείρηση την άλλη μέρα κάνει. Δηλαδή ναι. Την επόμενη μέρα. Δεν το αφήνει. Το να μην το είδανε και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κάτι άλλο τώρα. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Μπορεί να έπαθε λίγο μηνίσκο και μετά να συνέχισε, ξέρω εγώ. Αυτό τώρα το είδα, είναι απίστευτο. Αλλά άμα είναι λάθος ιατρικό, ξύλωμα όλοι. Ελπίζω να μην είναι αυτό, αλλά και τι άλλο να είναι. Ναι, γιατί όταν μιλάμε για δύο τραυματισμό, δεν είναι ότι το κρατάς και δεν το διάβασα. Κάπου διάβασα σήμερα ότι ξεκινήσε να πονάει πριν δύο εβδομάδες, μετά τρεις εβδομάδες πίσω. Δύο... Ναι, έμεινε εκτός και από παιχνίδια. Έπαιξε με τον Κόρυβο για λίγο και σήμερα έγινε γνωστό αυτό το πράγμα για τον σοβαρό τραυματισμό του Αγραβάνη. Ο Ολυμπιακός έχει φάει πολύ μεγάλη πίκρα από τραυματισμούς, είναι η αλήθεια. Ναι. Πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα με τον Σπανούλη, με τον Γάλλο, τον Τιγί που τον έφερε για να έχει ένα σημαντικό ρόλο και ενός έχει τραυματιστεί το ζέσταμα. Έχει μείνει έξω και να επιστρέψει το Φεβρουάριο τώρα, έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Έχει τραυματιστεί στο ζέσταμα στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού της Ευρωλίγκα. Ένας συμπαίκτης μου έχει τραυματιστεί στο ζέσταμα. Ναι. Ο Φώτσο Ταγιανός. Ναι. Όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ένα μεγάλο ταλέντο και αυτό. Και ήταν, μα ήταν, ξέρεις, δύο μέτρα playmaker τώρα την εποχή του μέσα 90. Πήγε να κάνει στροφή στο ζέσταμα για να καρφώσει.
Και στραβοπάτησε. Ναι. Γύρισε το γόνατο, τελείωσε. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Περαστικά το να πούμε, βασικά αυτό είναι. Γρήγορα να γυρίσει τα γήπεδα. Ναι, έχασε τον Τηγή Ολυμπιακός. Μετά έχασε το Σπανούλη. Εντάξει, ο Σπανούλης είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί δεν είναι θέμα που το έπαθε ξαφνικά. Είναι ένα ζήτημα στο γόνατο που τον απασχολεί πολλά τα τελευταία χρόνια. Έμεινε εκτός για αρκετό καιρό, επέστρεψε τώρα. Αλλά και ακόμα ψάχνει τον εαυτό του. Του ήρθε τώρα ο βασμός του Αγραβάνη. Έχει αλλάξει παίχτη. Έχει φέρει τον Βίλτζερ. Είναι σε μια φάση περίεργη. Χθες με την Μπάμπερκ ήταν ένα παιχνίδι που ήταν μπροστά 8-10 πόντους για 35 λεπτά. Και στο τέλος η Μπάμπερκ το έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Τον έβγαλε από όλα του τα στοιχεία που ήθελε να βάλει στην επίθεση. Και κατάφερε να του κλέψει το παιχνίδι. Γιατί όταν είσαι 35 πόντους μπροστά και στο τέλος έχει ένα καλό πεντάλεπτο το αντίπαλος, ουσιαστικά στο κλέβει. Γενικά στον Ολυμπιακό, ξέρω, υπάρχει μια γκρίνια, μια κουβέντα διαρκώς για το τι γίνεται. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει όλα τα παιχνίδια, να κερδίσει στη σεζόν και χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό, πάλι θα γίνεται κουβέντα. Δηλαδή, αν κερδίσει όλα τα μάτς στην Ευρωλίγκα, όλα, ρε παιδί μου, να έχει 28-2. Πριν 20 μέρες που έκανε δύο νίκες ο Ολυμπιακός, κάνανε το Σφερόπουλο πάλι Θεό. Ναι. Δηλαδή χθες πάλι δεν είναι Θεός. Έτσι. Δηλαδή... έτσι. κουβέντα πάλι μετά το μάτς με την ΑΕΚ, το οποίο το έχασε, αλλά τώρα στο μάτς με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο έχασε το Πρίντεζι, έχασε και τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δεν έπαιζε και χθες λόγω του τραυματισμού. Αυτοί δεν πρέπει να παίξουν. Όχι, πλήρες δεν έχουν. Αν εννοείς πλήρες δεν έχουν παίξει ποτέ. Ποτέ. Και γενικά ο Ολυμπιακός είχε βρει ένα μπούσουλα χωρίς το Σπανούλη τον προηγούμενο καιρό. Και τώρα που επέστρεψε ο Σπανούλης πρέπει να βρει μπούσουλα και με το Σπανούλη. Δηλαδή, ξέρεις, λέει κάποιος, α, γύρω στο Σπανούλη, τώρα θα παίξουμε. Λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Ή κάποιος που βλέπει το παιχνίδι και λέει τώρα θα έχει το Σπανούλη Ολυμπιακός, θα είναι καλύτερος. Ναι, εσύ το λες αυτό. Για να μπει, έχουν έρθει κάποιοι καινούργοι παίχτες. Αυτοί μάθαν να παίζονται με έναν τρόπο δύο μήνες. Τώρα έρχεται ένας άλλος, ο οποίος έχει την μπάλα στα χέρια του, έτσι. Δεν είναι ο Σπανούλης ένας παίχτης που του δίνει την πάσα και στο τρίποντο. Έτσι. Είναι ένας παίχτης που και την μπάλα θέλει και έτσι παίζει. Μα έτσι. Και πρέπει όλοι αυτοί να προσαρμοστούν. 20 χρόνια έτσι. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση τέτοια που είναι περίεργη στον Ολυμπιακό και φυσικά όταν δεν κερδίζεις τον αιώνιό σου αντίπαλο, εννοείται ότι πέφτει παραπάνω πίεση πάνω σου. Εννοείται ότι. Και κουβέντα γίνεται, όχι τι σου λείπει, όχι γιατί βάζεις αυτόν, γιατί δεν βάζεις τον άλλον, γιατί δεν έχεις πάρει έναν παίχτη, ξέρω εγώ, να είναι στον Ολυμπιακό. Εδώ και τρία χρόνια ασχολούνται με τον παίχτη που είναι πίσω από τον Πρίντεζι. Εδώ και τρία χρόνια. Μα δεν παίρνουν τεσάρι, δεν έχουν τεσάρι. Mm-hmm. Και όλο το πρόβλημά τους είναι το τεσάρι. Ναι. Δεν είναι το τεσάρι το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι με τον Πρίντεζι. Δεν είναι και εύκολο να πάρει κάποιον. Χθες μάλιστα. Ναι, και όταν. Ο Πρίντεζης, ναι, αδερφέ, φυσικά, εγώ είμαι ο μάγκας. Όταν παίρνει τον Γάλλο που έκανε πέρσι μια πολύ καλή χρονιά στην Μπασκόνια, τον Τηγή, και σου έρχεται ο τραυματισμός. Δηλαδή εκεί που περιμένει αυτόν να έρθει και να σε βοηθήσει, τον χάνει και τον χάνει για καιρό. Δεν είναι ότι τον χάνει. Πω, έκανε μετά από το κούμπο. Αφάλω το έδωση. Δεν είναι ότι τον χάνει για καμιά εβδομάδα, δύο και εντάξει ξαναέρχεται. Όταν σου λείπει 4 μήνες, φέρνει άλλο παίκτη. Φέρνει τον Βίλτζερ που είναι παιδί από πανεπιστήμιο. Μέχρι να έρθει, να μπει, να καταλάβει πώς παίζεται εδώ το παιχνίδι και όλα αυτά. Δεν. Έχεις πολύ δρόμο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και όλη αυτή η διαδικασία που συζητάμε γίνεται μέσα σε παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή ότι έχεις ένα μάτς την εβδομάδα και προπονείσαι για αυτό το παιχνίδι και εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεις το ρυθμό σου. Μέσα από παιχνίδια, από ταξίδια, από αεροπλάνα, πρέπει να μπουν οι παίχτες και είναι κάτι που είναι εντάξει. Αρκετά δύσκολο. Το θέμα όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που μπήκε ο Σπανούλης. Δεν έχει χημεία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει μπερδευτεί. Αυτό δεν έχει μπερδευτεί. Αυτός όχι ο Σπανούλης, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός. Εντάξει, κοίταξε και πέρυσι, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Mm-hmm. Ο Σπανούλης ποτέ δεν παίζει τους πρώτους 2-3 μήνες. Τελευταία 2-3 χρόνια, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Πάντα βγαίνουν οι τραυματισμοί από την προηγούμενη χρονιά. Πρέπει να κάνει κούρα, ξέρεις, πρέπει να ξεκουράσει το κορμί του. Γιατί όλη η ιστορία είναι. Απρίλιος, Μάιος, εκεί είναι όλη η ιστορία. Είναι μία σεζόν, δηλαδή η Ευρωλίγκα. Και πάντα παίζει. Ναι, η Ευρωλίγκα έχει 30 παιχνίδια κανονική περίοδο πλέον. Προχωρά στα play-off. Δηλαδή, πας και μέχρι Final Four, έχει σχεδόν 35 με 40 μάτς. 40. Ναι. Έχεις στην Ελλάδα άλλα 24 στάνταρ, προχωράς, είναι άλλα, πας στα 30 παιχνίδια, 35. 30 και.
Ωραία. Ναι. Έχουμε φτάσει στα 65 παιχνίδια 70. Μπορεί να παίξει όλα. Δεν μπορεί να παίξει όλα. Δεν μπορεί να παίξει όλα. Μόνο το κούμπο μπορεί. Σωστά. Επίσης όταν είσαι. Τώρα ο Σπανούλης είναι 34. Ναι. Πατημένα. Ναι. Ναι. Και ένα θέμα, 35, και ένα θέμα ναι. να έχεις στο κορμί σου. Όλο αυτό το βέβαια. Πράγμα πρέπει να το προσέξεις. Πρέπει να δεις πότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος στο σημείο που πρέπει. Τώρα Δεκέμβριο μήνα. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα δεν το φοβάμαι το Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή κάθε χρόνο, τα τελευταία 2-3 χρόνια πούμε, που θυμάμαι τώρα έτσι που γρήγορα στο κεφάλι μου, είναι αυτό ότι ο Σπανούλης όποτε μπαίνει, όχι πάλι χημεία αυτό, να. Είχαν πέρυσι τον Γκριν, όπως το λέγανε τον Γκριν, τον που ήταν παιχτάρα. Ναι. Τα πρώτο μήνα, και τι μεγάλος και τι φοβερός, ήρθε ο Σπανούλης από πίσω του. Ο Γκριν έτσι κι αλλιώς, ο Γκριν έχει πάει φέτος στη Βαλένθια. Ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ, τι είναι. Νομίζω είναι πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα, αλλά όποιος έχει δει ένα-δύο παιχνίδια της Βαλένθια μπορεί να καταλάβει ο Γκριν δεν τη δίνει από το δεξί στο αριστερό. Δηλαδή με το που παίρνει την μπάλα, ή θα σουτάρει, ή θα παίξει αυτός, δηλαδή, αυτό. Ναι. Αυτό το παιχνίδι του, έτσι. Okay. Γι' αυτό τον πήρανε. Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Απλά λέμε τώρα για τον Ολυμπιακό γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάστασή του. Πάντως πολλούς τραυματισμούς φέτος. Ναι. Πολλούς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσα να μάθω τα ονόματα των παιχτών. Mm-hmm. Δηλαδή ξανά αυτό. Τι έγινε. Ναι. Κοίταξε, αυτό δεν είναι ούτε θέμα προπονητή, ούτε θέμα είναι θέμα τύχη, συγκαιρία. Δεν είναι. Τι είναι, γυμναστή είναι. Δεν κάνουν δύο φορές τη μέρα προπονητή. Κάνουν. Όλοι έτσι κάνουν. Έτυχε τώρα. Όταν έχει σεζόν. 65 αγώνων και 70 είναι εδώ ένας αγύμναστος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή επίσης, και να είσαι αγύμναστος γυμνάζεις. Ναι, δεν γίνεται. Ή επίσης, ξέρεις, κουβέντα για το τι ζωή μπορεί να κάνει κάποιος αθλητής σε παιδιά όταν έχει ο άλλος 70 μάτς σεζόν. Τι ζωή να προλάβει να κάνει. Όταν σε 10 μήνες είναι αυτό. Ναι, όταν είναι στο αεροπλάνο ανά 3 μέρες, 4, όταν τελειώνει το παιχνίδι που... Με το που τελειώνει το παιχνίδι, πρέπει να έχει στο μυαλό του την επόμενη προπόνηση την άλλη μέρα. Τι να προλάβει, δηλαδή δεν έχει κουράγιο να κάνει τίποτα. Ούτε όρεξη. Φαντάσου οι προπονητές, ο προπονητής, οι βοηθοί, οι assistant coaches, οι γυμναστές. Αυτοί δεν πρέπει να κοιμούνται καθόλου. Δηλαδή πρέπει να ετοιμάζουν παιχνίδια, τα επόμενα. Νομίζω, νομίζω να... ότι πλέον η δουλειά. Διατροφές, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι η δουλειά των προπονητών πλέον, και όταν λέω προπονητών, δεν εννοώ μόνο το Πασκουάλ, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Έτσι, εννοώ των προπονητών όλων σε μια ομάδα. Γιατί προπονητή δεν είναι μόνο head coach. Μιλάμε για όλους τους προπονητές. Είναι 14 με 14 ώρες δουλειά τη μέρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Σε αυτό το επίπεδο. Χωρίς σταματημό, μόνο όταν κοιμούνται δεν δουλεύουν. Άσε που. Τουλάχιστον 5 ώρες τη μέρα κοιμούνται. Πρέπει να βλέπουν παιχνίδια. Δηλαδή, είσαι ο πρώτος προπονητής. Έχεις δώσει στον βοηθό σου να κάνει το scouting, να ετοιμάσει το επόμενο παιχνίδι. Αλλά πρέπει και εσύ να το δεις. Μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, κάτι να μην δει ο βοηθός σου. Κάτι πρέπει να είσαι 100% εκεί πέρα. Γι' αυτό και το λόγο δεν θέλω να γίνω προπονητής σε ομάδα. Ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να το γουστάρεις πολύ για να γίνεις προπονητής. Τελείωσε η ζωή σου. Ναι. Ναι. Όχι μόνο στον μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Τώρα με την τεχνολογία κιόλας. Παλιά έπαιρνες μια κασέτα, πάταγες το rewind, μάσαγε την κασέτα, έβριζε ο προπονητής το βοηθό γιατί πάτσε το κουμπί πολύ γρήγορα, δεν πάτσε το stop αντί για το play. Γινόταν τέτοια. Τώρα ξέρεις ότι πολλές ομάδες δουλεύουν με iPad. Βέβαια. Τι είπε, όλες οι ομάδες. Δηλαδή στέλνουν πληροφορίες ατομικά, ομαδικά, ποιο θα μαρκάρεις, την αλλαγή αυτού νου. Δηλαδή έλεγε σε αυτό το αφιέρωμα που σου έλεγα για τη Λούντβιγκσμπουργκ, έλεγε ο προπονητής τους μέσα, ο Αμερικανός αυτός ο Τζον Πάτρικ, ο οποίος δεν είναι, δεν πήγε τώρα, είναι 4 χρόνια εκεί. Είναι 4 χρόνια, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή γνώση των παιχτών που έρχονται από το κολέγιο. Δηλαδή αυτός ο Αμερικανός, ο Walkup, ο Guard, είναι ένας παίκτης ο οποίος. Στο κολέγιο του ήταν όχι απλά σημαντικός, ήταν παίκτης που έπαιρνε αποφάσεις στο τέλος και είχε βάλει πολλά μεγάλα στο καριέρα του. Τέλος πάντων, έλεγε λοιπόν αυτός ο προπονητής, εξηγούσε μέσα αυτό το αφιέρωμα ότι πλέον υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα πληροφοριών, στατιστικών για τον κάθε παίκτη, που εμείς οι προπονητές πρέπει να περάσουμε στους παίκτες αυτά τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές πλέον οι πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία μπορείς. Να διαβάσεις, να δεις για έναν παίχτη που μπορεί να θες να τον αντιμετωπίσεις, να θες να τον πάρεις στην ομάδα σου και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι να βρεις εσύ τι χρειάζεσαι στην ομάδα σου με αυτό που θες να παίξεις και σε αυτούς που έχεις, για τους αντιπάλους σου, τι πρέπει να προσέξουν τα σημαντικά. Όχι ότι ξέρεις ότι αυτός πηγαίνει από αριστερά και σουτάρει με το δεξί χέρι από εκείνο το σημείο. Έτσι κάναμε παλιά. Δηλαδή... Μία τρίπλα και σουτάρει. Τώρα ξέρουμε και τι ώρα κοιμούνται και σωστά. Τι τρώνε και τα πάντα. Σωστά.
Και σε αυτό που έλεγες πριν, για ότι ξέρεις χάνεις τη ζωή σου, ότι τέλος πάντων πρέπει να αφοσιωθείς 1000% σε αυτό, και επειδή έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και αυτή την εβδομάδα, είχε κάνει και άλλη μία πριν με τον Παναθηναϊκό, αλλά έκανε και άλλη μία τώρα στην Κωνσταντινούπολη την χθες η ομάδα του, ένας τέτοιος φρικιό με τον μπάσκετ είναι ο Σάρας. Μιλάμε για... Εντάξει, άνθρωπο ο οποίος... Είχε τον καλύτερο δάσκαλο, φίλε ναι, μου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, δάσκαλο. Ναι. Εγώ έπαιξα 16-17 χρόνια επαγγελματικό μπάσκετ, δηλαδή Α1 και αυτό. Θυμάμαι δύο προπονητές. Αλλά τα θυμάμαι. Δηλαδή, ειδικά του Μπράντοβιτς, το ζέσταμά του, πώς ήταν σε όλες τις καταστάσεις. Εντάξει, εκεί φταίω εγώ, γιατί με τον Ομπράντοβιτς ήμουνα 100%, δεν έχανα κόμμα του, λέξη του. Σε έπαιρνε. Γιατί δεν σε έπαιρνε. Πρώτον, γιατί δεν με έπαιρνε. Δεύτερον, μήπως με πάρει χαμπάρι ότι δεν τον προσέχω. Και απ' την άλλη, ο σεβασμός. Δηλαδή, με τον Ομπράντοβιτς, θυμάμαι μια προπόνηση. Εντάξει, είχαν πολλά ψυχολογικά θέματα ψυχολογίας. Ναι, ναι. Κάνα μια προπόνηση 45 λεπτά. Που ήταν 2 ώρες οι προπονήσεις, ξέρεις, μία και 40 με 2 ώρες. Κάνουμε, αλλά ήταν η προπόνηση τέλεια. Δηλαδή μας είπε, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. 10 πράγματα. Τα κάναμε και τα 10, τα κάναμε τέλεια και μας έδιωξε. Και τώρα εμείς να κοιτιόμαστε μεταξύ μας, λέμε τώρα, άμα φύγουμε, θα πει, α, φύγατε. Δηλαδή πήγε αυτός, έκανε μπάνιο, ντύθηκε, ξέρεις, ξαναβγαίνει, άκουσε μπάλες και καλά, ότι, γιατί εμείς δεν φύγαμε, ξέρεις, παίζαμε ένας-ένας, σουτάκια. Ο Ιτούδης δεν είχε φύγει. Ναι. Κοιτάγαμε τον Ιτούδη, του λέγαμε Τζίμι, φεύγουμε ή καθόμαστε, τι γίνεται. Ήρθε όμως να τα δει. Άκουσε τις μπάλες από μέσα, ήρθε. Και ναι, και μπαίνει μέσα να μας μαζέψει. Και λέει, καλά, η χαζίστε, λέει. Άντε φύγετε, λέει, αφού τελείωσε η προπόνηση. Λέει, θέλετε και άλλη προπόνηση, αν πάω να αλλάξω. Όχι, όχι. Αλλά φαντάζομαι τι ψυχολογία μας έβαλε, δηλαδή πώς έπαιξε με το μυαλό μας. Αλλά το αποδείξαμε. Δεν υπήρχε προπόνηση, παίχτης μάλλον σε καμία προπόνηση που να μην έδινε το 100%. Αυτό είναι ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό ο Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα. Και γι' αυτό είναι και πόσα ο χρόνια? Σάρας. 25 χρόνια σε top επίπεδο ο Μπράντοβιτς. Από την πρώτη. Κορυφαίο. Από το ξεκίνημα της καριέρας, θα το πούμε, μέχρι τώρα είναι... 32 χρονών ήταν. Κορυφαίο επίπεδο. Ναι, ναι, από το 91. Πότε, το 92 δεν το πήρε Παρτιζάν. Νομίζω εκεί ήταν. 25-30 χρόνια εκεί μέσα. Φίλε μου, αυτό είναι. Και βλέπω το Σάρας, όλοι λένε μοιάζει. Τώρα το λένε και άσχετοι ότι μοιάζει. Εννοείται μοιάζει, αλλά δεν μοιάζει μπασκετικά, μοιάζει στην ψυχολογία του παίχτη. Συμφωνώ 1000% σε αυτό που λες. Αυτό που έκανε χθες, που είναι ένα πόντο απάνω, δύο πόσο ήταν και σουτάρει ο άλλος τρίποντο. Στα 5 δευτερόλεπτα. Στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι όντως για ξύλο. Ο Μπράτος θα του σκότωνε. Ο Σάρας έκανε μόνο, ξέρεις, το κεφάλι έτσι, ντουκ, είσαι βλάκας και τέτοια. Εκείνος, ο Μπράτος μπορεί να έπαιρνε time out. Ναι. Και να έχει μπει το τρίποντο, μπήκε στο μεταξύ, έτσι. Ναι, μπήκε. Αλλά δεν είναι έχει σημασία. Ναι. Ο Μπράτος ποτέ δεν μας μάλωσε, ούτε τιμωρία μας έβαλε, άμα χάναμε 1-2 πόντους, 3 πόντους, εκεί ήταν το όριό του. Λέει, παιδιά, εντάξει, ένα σουτ βγήκε, δεν το χάσαμε. Άμα χάναμε 6-7 πόντους, δηλαδή χάναμε όλο το παιχνίδι και... Όπου θυμάμαι, χάσαμε από τον Ηρακλή. Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ναι. Και είναι διακοπή. Ηρακλής τότε με Διαμαντίδη και Λάζαρο τότε. Όχι, δεν ήταν ακόμα Διαμαντίδης. Ήταν Λάζαρο Χατζιβρέτας. Ναι. Ήταν πριν έρθει Διαμαντίδης. Ναι. Και έχουμε κανονίσει διακοπή Χριστουγέννων να μείνουμε Θεσσαλονίκη. Ναι, ο Μπαλογιάννης, ο Αλβέρτης είχε κανονίσει να μείνει και αυτός. Ο Λάζαρο. Όχι, ο Λάζαρο έπαιζε Παναθηναϊκό μαζί μας. Μάλιστα. Ναι. Και λέει, ξέρεις, έχουμε κανονίσει. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Και χάνουμε. Και λέει ο Μπράντοβιτς, αύριο 8 ώρα προπόνηση. Που είχαμε 5 μέρες άδεια, ξέρεις. Και πάμε την άλλη μέρα το εντάξει. Ταξίδεψαμε. Οι παίκτες και ο Μπράντοβιτς. Ο Ιτούδης, νομίζω, και ο Ιτούδης μαζί μας. Και οι γυμναστής, φροντιστής αυτοί. Ναι. Ήταν 12 ώρα η πτήση, δεν είχε άλλη πτήση να γυρίσουμε Αθήνα. Ναι. Νοικιάσαν αυτοκίνητο. Για να είναι αύριο το πρωί. Ούτε φροντιστές, ούτε φυσιοθεραπευτές, τίποτα. Υπήρχαν μόνο αυτές οι θέσεις. Και πάμε την άλλη μέρα το πρωί, 8 η ώρα, με δεμένα τα πόδια με tape. Ναι, ναι. Και μας έχει 40 λεπτά βίντεο το τζάμπουλ.
Είχαμε λάθος θέση στο τζάμπλ. Καλά, ο Μπράουτσο είναι ο μοναδικός που έχει σύστημα στο τζάμπλ. Είχαμε λάθος. Κοίτα, again, τον Ιτούδη. Again, δηλαδή πέταγε την μπάλα. Again, ξανά και ξανά. 40 λεπτά και σβήνει και το φως. Εντάξει, έχουμε κοιμηθεί, ξέρεις, 12, μία φτάσαμε, είχαμε πάμε το αυτοκίνημα. Τι πήγε 3 ώρα, 4. 3-4, μέχρι να φάμε, να κάνουμε και ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για να είμαστε 8 η ώρα στο γήπεδο. Ναι. Και μας είχε again και again. 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 Και το Σάρας, αυτό που λέμε πάντως, και αυτό που είπες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, δεν είναι το κομμάτι το αγωνιστικό, το προπονητικό. Κοίταξε, αυτό πρέπει να το κομμάτι, εξηγήσουμε. Το πνευματικό είναι που... Κοίταξε, το μπάσκετ, επειδή είναι 5 τα άτομα και τα συστήματα είναι, δεν ξέρω, 1000 συστήματα, δεν νομίζω να πάρουν παραπάνω και πολλά, ναι, μπορεί να λέω. Ναι. Όλοι τα έχουν παίξει. Όλοι. Από Α1, από Ευρωλίγκα μέχρι Γάμα τοπικό, Δέλτα τοπικό, δεν ξέρω μέχρι πού είναι. Ναι. Τα έχουν παίξει όλα. Το θέμα είναι πώς θα το περάσει τον παίκτη. Οι καλύτεροι προπονητές είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Αυτό είναι για μένα. Ναι. Πώς θα τον κάνεις να κάνει το σωστό. Ναι. Δηλαδή, λέει ο προπονητής, περίμενε, θα έρθει ο ψηλός να σε κάνει screen. Το κλασικό. Και πριν φτάσει ο ψηλός, έχει ξεκινήσει ο κοντός. Δηλαδή, έχει φύγει ο άλλος. Τελείωσε. Χάλασε όλο τα 24 δευτερόλεπτα. Πάει, τελειώσανε. Ναι. Κάηκαν από αυτό το πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά. Χάνει 14-23 από την Αρμάνη στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και μάλιστα οι Ιταλοί τον έχουν βγάλει λίγο εκτός του ρυθμού. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ντουέτο. Παρασκευή βράδυ εδώ μαζί με Γιάννη Γιαννούλη πηγαίνουμε. Χωρίς Κόλκα σήμερα που είναι στα Χανιά. Θα σε μεταφέρει αύριο από εκεί. Το παιχνίδι φυσικά, γιατί ο συνάδελφος έχει πάει από σήμερα προκειμένου να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Έτσι. Και ό,τι γίνεται. Το γεγονός ότι στα Χανιά σήμερα πρέπει να έχει καμιά 30 βαθμούς Κελσίου και τώρα το βράδυ λογικά ο Σταύρος θα είναι στο ξενοδοχείο και θα προετοιμάζεται για αύριο, έτσι, να είναι ξεκούραστος και έτοιμος, είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, είπαμε αρκετά. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αρμάνη δεν πηγαίνει καλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σερί, το έκανε 24-27, έκανε η Αρμάνη ένα 0-10 και τώρα είναι στο 27-39 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Η Τσέσεκα νίκησε 101-86 τη Μακάμπη, έφυγε πολύ το σκορ. Το Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας στο ξεκίνημα του αγώνα, στο 7ο λεπτό, είναι στο 16-17. Μεσοβδόματα πήραν σημαντικές νίκες και ο Άρης και η ΑΕΚ εκτός έδρας. Ο Άρης μάλιστα έχοντας έναν Λευτέρη Μποχωρίδη να κάνει από πολύ νωρίς το βήμα μπροστά στην Πολωνία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που έκανε ένα τόσο καλό παιχνίδι τόσο νωρίς. Κοίταξε να δεις. Αυτός ήταν γυμνασμένος. Mm-hmm. Άρα δεν είχε θέματα, ας πούμε, σαν τον Χαραλαμπόπουλο που με τραυματισμό και με αυτά. Πάρα πολύ πορωμένος. Το λες ραδιοφωνικά, πορωμένος, και όχι την άλλη λέξη που δεν είναι, μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Ναι. Και το τρίτο είναι ότι έχει 3 χρόνια να παίξει μπάσκετ. Ναι, μα γι' αυτό μου έκανε εντύπωση το ότι έκανε τόσο νωρίς τόσο καλό παιχνίδι, γιατί το ρυθμό μέσα στο παιχνίδι, δεν πατάς ένα κουμπί και μπαίνεις και παίζεις, έτσι. Δεν είχε σταματημό αυτός. Ήτανε, δηλαδή, έτσι πως είδα και λίγο και αυτά, δηλαδή ήταν απίστευτος. Εντάξει, μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο είχε 22 πόντους με πολύ καλά ποσοστά και μάλιστα από τους 22 η μισή και παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, όταν το παιχνίδι κρινότανε. Και έδωσε και 9 assist, που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Μα αυτό είναι 40 πόντι. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και MVP της αγωνιστικής, να κάνω λάθος, στο Champions League, ναι, και ναι, στην καλύτερη πεντάδα. Μπράβο. Απλά μου έκανε εντύπωση που τόσο νωρίς κατάφερε να μπει και να δώσει πράγματα. Να σε ρωτήσω, ξέρεις άμα τον αφήσανε ελεύθερο ή μη. Ελεύθερος, ναι. Κοίτα πόσο έξυπνος είναι. Λέει, θα πάω σε μια ομάδα που θα παίξω, ξέρω εγώ, 5-7 μήνες που μείνανε, 25 λεπτά plus, ώστε το καλοκαίρι να ξανακάνει τον μπαμ. Ναι. Ή μπορεί να μείνει και την επόμενη σεζόν και να κάνει μια γεμάτη σεζόν, εντάξει, και να πας στο καπαλού. Κοίταξε, σίγουρα τα χρήματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Βέβαια, εννοείται. Αλλά μπράβο του για την επιλογή του και ξέρει ότι θα κερδίσει από τον Άρη αυτός. Και ο Άρης θα κερδίσει, φυσικά, αλλά πιο πολύ θα κερδίσει αυτός. Φυσικά. Και μπράβο του, όχι, χάρηκα πολύ που το.
Ναι, είναι ένα παιδί, που ήταν έτοιμος. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του. Δεν τον είδαμε καθόλου στο Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ήταν και λίγο άδικο. Δηλαδή, 3 χρόνια να μην έχει παίξει καθόλου. Δηλαδή, να μην έχει πάρει κάποια μάτσα έστω. Σε ό,τι κατάσταση και να ήταν ο Παναθηναϊκός, ό,τι κατάσταση και να ήταν ο ίδιος ο Ελευθέριος ο Μπουχαλίδης. Σε αυτές τις ομάδες κάνανε τη χαζομάρα τώρα και είπανε να κάνανε μια μόδα πριν 10 χρόνια να μαζέψουν ό,τι υπάρχει σε μικρή ηλικία. Και συνεχίζουν και το κάνουν. Αφού δεν πρόκειται να τους βάλεις 17 χρονών, 18. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν έχεις έχει υπομονή για να τους βάλεις. 10 τίτλους. Και δεν έχει βοηθήσει κανέναν. Και έχει παίξει 15 λεπτά το μεγαλύτερο. Πιο πολύ χρόνο συμμετοχής που έχει σε ένα παιχνίδι. Ναι. Και το ταλέντο, και το ταλέντο, και το ταλέντο. Πώς ρε αδερφέ είναι το ταλέντο. Δηλαδή στη Ρεάλ είναι η χαζή που αφήσαν τον Ντόντιτς. Ντόντιτς, πώς το λένε, δηλαδή και κάνει παπάδες. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα έπαιζε και ο Χαραλαμπόπουλος, άμα τον βάζανε. Ναι. Η Ρεάλ νομίζει να έχασε παιχνίδια. Ναι, φυσικά. Έτσι είναι. Αλλά. Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός πριν. Για να παίξει, χρόνια... παίξει κάποιο μικρό, θέλει συγκυρία. Θέλει τύχη. Εγώ, δεν θέλει όμως και λίγο έπαιξα, υπομονή και... Έπαιξα γιατί ο Πάο εκείνη τη χρονιά πήρε έναν Αμερικάνο, το Λεμόν Λάμπλεϊ, ναι, ο οποίος δεν τέριαζε. Δεν έκανε για τον Πάο. Ναι. Και έτσι βρήκαν εγώ και ο Ρετζίας χρόνο συμμετοχής. Άμα έπαιρνε τον Μπέρι, θα ήταν εντελώς διαφορετική η καριέρα μου. Και εμένα και του Ευθύμη. Ναι. Απλά για το θέμα του Παναθηναϊκού που λέμε τώρα για τον Χαραλαμπόπουλο, για τον Μποχωρίδη που είναι τον Κόνιαρη, γιατί και ο Κόνιαρη στον Παναθηναϊκό γύρισε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Γύρισε στον ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό χωρίς να παίζει. Υπάρχει ο Λούτζης που έχει πάει δανεικό στα Τρίκαλα. Ναι, είδες, είναι τώρα 5-6 άτομα ναι, και άλλου τόσο έχει ο Ολυμπιακός που δεν παίζει. Ναι. Τώρα το κάνει και η ΑΕΚ αυτό. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, εντάξει. Ναι, αλλά έχει κάνει την ίδια μόδα. Για ποιο λόγο να έχεις, ας πούμε, έναν ξένο, λέω εγώ, παράδειγμα, ναι, και να μην έχεις τον μικρό τον Μωραΐτη να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Για ποιο λόγο να το έχεις. Αυτή γιατί είναι η Ελλάδα. Πρέπει να δουλέψει και αγορά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πρέπει και αγορά. Μέχρι τα 22-23 είσαι ταλέντο και στα 29 σου είσαι βετεράνος. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ταλέντο, αδερφέ, μέχρι τα 18. Και μετά είσαι βετεράνος από τα 33 και απάνω. Ναι. Και στα 18 πρέπει στην ομάδα που είσαι, από τη στιγμή που αξίζεις να είσαι και είσαι εκεί γιατί είσαι ένα ταλέντο, είναι αυτό που λένε όλοι και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο Κόνιαρης γιατί το καλοκαίρι με τα παιδιά που ήταν στην ηλικία του ξεχώριζε. Γιατί ήταν σε μια ομάδα και έπαιξε μια χρονιά στο επίπεδο του ΠΑΟΚ και έπαιρνε απόφαση. Βέβαια. Έπαιρνε ευθύνη. Έχει την μπάλα στα χέρια του. Εγώ θυμάμαι τον Κόνιαρη πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ που έχει χάσει στη Λευκάδα. Ωραία, που έχει το out στο τέλος, είναι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πόντο πίσω. Δεν θυμάμαι το σκορ ακριβώς. Ναι. Το παιχνίδι είναι στο σου τέλος πάντων, για να σου καταλάβεις. Και κάνει το out, τρέμει όταν έχει την μπάλα στα χέρια του που κάνει την αλλαγή του out, έτσι, την επαναφορά. Κάνει λάθος. Ο ΠΑΟΚ δέχεται καλάθι. Ωραία. Και μετά από κάποιους μήνες είχε βάλει και τον καλάθι με τον Άρη στο παιχνίδι πέρσι που ήταν χωρίς το τρίποντο, ναι, που έδωσε την νίκη. Δηλαδή, όταν έχεις έναν μικρό μέσα, φυσικά και ξέρεις ότι θα σου κάνει και το λάθος. Αλλά να σου πω και λίγο κάτι. Όταν μιλάμε για απόφαση στα τελευταία λεπτά, έτσι, και που μπορεί να την πληρώσει, μόνο ο μικρός θα κάνει λάθος. Ο μεγάλος δεν κάνει. Όλοι κάνουν λάθη. Το θέμα είναι. Το μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό που λες είναι ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα, ναι, δεν έχασε το πέναλτι, δεν ήταν 16 χρόνων, 17 πόσο ήταν, ναι, τότε. Ναι. Και όλοι ήθελαν να σκοτώσουν τον προπονητή και όλα αυτά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ρισκάρεις για να κερδίσεις μετά. Mm-hmm. Και είναι αυτά τα παιδιά τώρα που ήταν στο Παναθηναϊκό που έχουν σκορπίσει, να το πω έτσι. Ο Χαραλαμπόπουλος στον ΠΑΟΚ δανεικός. Ο Λούτζης είναι δανεικός στα Τρίκαλα. Ο Μποχωρίδης έμενε ελεύθερος. Ο Μποχωρίδης είναι πιο μεγάλος. Έτσι δεν είναι στα 20. Ο Λευτέρης είναι 22 στα 23, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μποχωρίδης. Και γι' αυτό και έμεινε και ελεύθερος κιόλας. Γιατί νομίζω στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να του δώσει κάτι άλλο και τον άφησαν ελεύθερο. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος για ένα παιδί 18, 16, 17, 18 να πάει σε μια τέτοια ομάδα μόνο και μόνο για να πάρει τα λεφτά. Έτσι. Ξέρεις, δεν μόνο τα λεφτά, είναι και η φιλοδοξία, είναι και ο παίκτης λέει με θέλει ο Παναθηναϊκός, με θέλει ο Ολυμπιακός, δεν θα πάω, θα πω όχι. Εκεί, ξέρεις, νομίζω θα έρθει πιο μετά για το ταλέντο εφόσον πάει στα 18-19, ναι, και παίξει. Αλλά τι θα τον πει στο πιτσερικά, ποιον θα ακούσει. Ναι. Ούτε τον πατέρα του θα ακούσει, ούτε την οικογένειά του, ούτε το μάνατζερ θα ακούσει. Οι μάνατζερς θέλουν να πηγαίνουν παίκτες σε μεγάλες ομάδες για να δυναμώνουν κι αυτοί. Λογικό είναι δηλαδή. Απλώς αυτή η μόδα τώρα ότι αγοράζει, τώρα χτυπάνε 14-15 χρόνια παιδιά.
14-15 χρονών. Υπάρχουν παιδιά 12-13-14 χρονών που έχουν βίντεο στο YouTube, φίλε. Το αντιλαμβάνεις αυτό το πράγμα? Καλά, εφόσον υπάρχει τεχνολογία μέσα στη ζωή μας, δηλαδή, θα μπουν και αυτά. 14 χρονών παιδί να έχει βίντεο στο YouTube με τις καλύτερες του φάσεις. Ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί που απαγορεύεται πώς να μείνει παίζεις, στο κεφάλι του. Απαγορεύεται να παίζεις ένα άθλημα από μόνο ένα άθλημα μέχρι τα 13 σου. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα. Ναι. Και 14 μου λες έχουν βιντεάκια βίντεο στο YouTube. Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις. Δηλαδή τώρα. Γιατί δεν βάζει όλο τον αγώνα. Πού να βάλει τώρα αυτό το παιδί, πώς θα δηλαδή να μείνει συγκεντρωμένο, ας πούμε, σε αυτό που πρέπει να κάνει. Όταν έχει βίντεο στο YouTube. Ναι. Με τον εαυτό του, δεκάλεπτο βίντεο. Έτσι. Και αυτό δεν είναι μία περίπτωση. Ναι, ναι, όχι, το πιστεύω. Υπάρχουν διάφορα παιδιά, τέλος πάντων, που έχουν ατζέντη από 12-13 χρονών και στα 14-15 χρονών. Το θέμα είναι ο ατζέντη μπορεί να σε βοηθήσει. Το θέμα είναι να καταλάβουν οι γονείς σου, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο ατζέντης. Ο ατζέντης έρχεται μετά. Ο μπαμπάς που νομίζει ότι ο γιος του είναι ο καινούριος ο Γκάλης, ο καινούριος ο Πρέλεβιτς, ο καινούριος ο Φασούλας. Ναι. Δηλαδή ή ο Μέση ή ο Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο. Και κάθονται, πρώτον τους κάνουν βούτυρο μπεμπέδες και μετά έχουν και απαιτήσεις να είναι γιατί δεν με γράφει εφημερίδα, γιατί δεν με γράφουν τα site, γιατί δεν κάνεις αυτό. Ναι. Δηλαδή πρέπει και οι μάνατζερ να δεν φταίνε για όλα. Χωρίς μάτζερ θα υπήρχαν και αθλήματα. Φυσικά και δεν φταίνε για όλα. Εννοείται. Και δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις και των ατζέντων των ίδιες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του να επιστρέψει. 38-41. Το σχολικό παιχνίδι γίνεται στο ΑΚΑ. Ναι, βλέπεις κάτι τρίλεπτα που ορμάνε κάνουν. Γίνεται, δεν έχουν. Γίνεται καλό παιχνίδι και πάντα ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα μπορεί να μην είναι γεμάτο το γήπεδο, αλλά σίγουρα έχει 10-12.000 κόσμο το ΑΚΑ. Ακόμα και σε ένα παιχνίδι με την Αρμάνη που θεωρητικά είναι από τα βατά. Για Ευρωλίγκα, τι βλέπεις φέτος Final Four, λες, θα πάει κανένας από τους δύο τους δικούς μας? Μακάρι να πάνε και οι δύο. Νομίζω λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει η ΤΣΣΚΑ, υπάρχει η Φενέρ, υπάρχει η Ρεάλ και μετά είναι άλλη μια θέση. Εκεί είναι το αν θα είναι πάλι κάποιος από τους δύο τους, ναι, τους ελληνικούς. Εντάξει, είναι πολλά τα παιχνίδια μου. Το ξέρεις, ναι. Με τραυματισμούς, με αυτό. Η Ρεάλ είδες, έχασε 2-3 παιχνίδια. Πόσα έχασε. Βέβαια, έχει χάσει αρκετά τραυματισμούς. Και γυρίσαν όλοι και ξαφνικά. Να και η μανούρα. Ναι. Είναι ο σύγκριτο με το Θείοντορ τώρα. για έναν περίεργο λόγο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Αυτά από εμάς. Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία να είμαι δίπλα σου, να ξέρεις. Ήταν ωραία μπασκετική κουβέντα. Ναι. Και μόνο τις ιστορίες που είπες για τον Μπάντο, φτάνει. Εγώ κέρδισα για σήμερα. Και όχι, και όποιος μας άκουσε. Κέρδισε το πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Μου ήρθε μια ξυνήλα. λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά τον ντουέτο έχει εδώ Δευτέρα κανονικά με πλήρες τιμή. Και με Σταύρο, υποθέτω. Υποθέτω ότι δεν θα μείνει στην Κρήτη. Θα τελειώσει τη δουλειά του αύριο. Και ή το βράδυ τη ίδια ημέρα ή την Κυριακή θα επιστρέψει ο συνάδελφος. Εμείς, σαν μπάσκετ σίτι, με Σταμάτη Μουρελή, ξανά την Τρίτη εδώ. Πάλι με εβδομάδα γεμάτη παιχνίδια και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Έχει τον ντέρμπι αύριο. Ο Άρης παίζει στην Κίμη αύριο. Έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και περίεργο παιχνίδι, έτσι όπως είναι η κατάσταση και βαθμολογικά. Αλλά έκανε την νίκη στην Πολωνία. Οπότε σίγουρα πηγαίνει με καλύτερη ψυχολογία. Αυτά από εμάς ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Κυλώνης. Μπαλαντέρ από τις 10 μέχρι και τις 12. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Και καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο Σαββατοκύριακό σας. Γεια σας.